Ναι. Ναι, κύριε Σακελαρίου, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Σχετικά με τα κρούσματα, τις δασκάλες που βρέθηκαν θετικές στον κορονοϊό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Λουτρακίου. Καταρχήν, να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση, να είναι καλά στην υγεία τους. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, επειδή ο κόσμος στέλνει αρκετά σχόλια, είναι τι μέλη γενέστε, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, βασικά βλέπουμε να, το κορονοϊό να βρίσκεται κοντά μας, δίπλα μας, γενικά, γι' αυτό και πρέπει να δρούμε με ψυχραιμία. Λοιπόν, και η δεύτερη δασκάλα που έκανε, υποβλήθηκε και ο θελός στο μοριακό τεστ, βγήκε θετική. Το τμήμα από χθες έχει κλείσει. Οι οδηγίες έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και από το Υπουργείο Υγείας. Υποβλήθηκαν και σήμερα εθελοντικά και με πρωτοβουλία του Δήμου οι δάσκαλοι όσοι επιθυμούσαν σε το γρήγορο τεστ, το rapid test, mm-hmm. και είναι όλοι αρνητικοί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, με τα δύο κρούσματα, έχουμε ακολουθήσει τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι κλεισμένο το τμήμα, το άλλο το σχολείο. Κύριε Σακελαρίου, κύριε Σακελαρίου, ναι. Η μία δασκάλα που έχει νοσήσει είναι η δασκάλα της τάξης και η άλλη δασκάλα, η οποία επίσης έχει νοσήσει, έκανε παράλληλη στήριξη σε ένα μαθητή του ίδιου τμήματος. Οπότε έχει κλείσει ένα τμήμα. Αφορούν το ίδιο τμήμα, ναι. Μάλιστα. Μόνο ωραία. Ένα τμήμα της συγκεκριμένης τάξης. Ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα ο Δήμος, μάθαμε, έκανε απολύμανση στο σχολείο. Έγινε, από τη στιγμή που ενημερωθήκαμε για το κρούσμα, κινήσαν τις διαδικασίες. Mm-hmm. Και χθες το απόγευμα, μετά τη λήξη βέβαια του σχολείου, mm-hmm. του ολοήμερου, μετά τις 3 η ώρα, έγινε απολύμανση καθολική σε όλα τα αίθουσες και τα γραφεία του σχολείου, όσο θέλαμε να κάνουμε. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα που πρέπει να τηρηθούν. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα. Οι σχολικές κοινότητες παίρνουν οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Παιδείας. Η αρμοδιότητα αυτή έχει χωριστεί σε αυτά τα δύο Υπουργεία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα και εμπλοκή ο Δήμος στο θέμα το πώς κλείνει το σχολείο και πώς ακριβώς τηρούνται αυτά τα πρωτόκολλα. Μάλιστα. Άρα, από πλευράς Δήμου έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, οι απολυμάνσεις δηλαδή. Αντισηπτικά, μάσκες και τα λοιπά. Τα πάντα είναι στη διάθεση του σχολείου και ό,τι χρειαστούν και όλα τα σχολεία βέβαια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιο σχολείο που να υπάρχει έλλειμμα σε αυτό. Mm-hmm. Και εντάξει, με πρωτοβουλία δικιά μας γίνεται για τα γρήγορα τεστ ουσιαστικά στους δασκάλους που είχαν με το δίκιο τους βέβαια είχαν ανησυχήσει. Mm-hmm. Ότι βρίσκονταν σε ένα εργασιακό χώρο που δεν τους κάποιος νόσησε. Είναι mm-hmm. κάτι στο οποίο που σιγά σιγά το συνηθίζουμε. Έχετε πληροφόρηση για την υγεία των δασκάλων? Πώς είναι στην υγεία τους? Είναι καλά? Πώς νιώθουν? Έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο? Είναι στο σπίτι? Μπορείτε να μας δώσετε κάποια πληροφορία? Ναι, είναι κατοίκον. Από ό,τι γνωρίζω είναι κατοίκον. Έχουν νοσήσει, αλλά δεν έχουν πάει σε νοσοκομείο. Τα συμπτώματά τους δεν είναι βαριά. Οπότε περνάνε το, όπως και πολλοί άλλοι συνανθρωποί μας, στην καραντίνα στο χώρο και στο σπίτι τους. Ναι, και πάλι να ευχηθούμε να είναι καλά και να αναρρώσουν γρήγορα, να γυρίσουν στο σχολείο και στις τάξεις τους. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σχετικά με τα άλλα κρούσματα που είχαμε στο ΕΠΑΛ και στους Αγίους Θεοδόρους, τι γίνεται με την εξέλιξη της υγείας αυτών των ανθρώπων? Είναι καλά, έχετε πληροφόρηση? Έχουν επανέλθει. Οι άνθρωποι δεν είχαμε κάποια περιστατικά να έχουν χρειαστεί περίσταση σε νοσοκομείο. Mm-hmm. Ολοκληρώσαν τον κύκλο της νόσου στο σπίτι τους και έχουν επανέλθει από το γνωρίζω. Να, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο νέο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σακελαρίου. Θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι νεότερο ή ό,τι άλλο προκύψει. Σας ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.